στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, έτσι. Εδώ ζω. Ωραία, ωραία, ωραία. Ναι. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά, καλά. Καλά. Ήθελα να καλημερίσω και τους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, τους φίλους και τις φίλες που ζουν στην Ουγγαρία, τους παλιούς ακροατές των ελληνικών εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Βουδαπέστης. Να καλημερίσω τον Γιάννη το Ράπτη, έναν εξαιρετικό φίλο στον οποίο οφείλεται όλο αυτό το ηχητικό υλικό που θα ακούσουμε σήμερα. Να τον ευχαριστήσω θερμότατα. Να καλημερίσω τους δύο επιζώντες συνεργάτες του σταθμού της Βουδαπέστης, τη γιατρό Κλεονίκη Ζήση που έφυγε μικρό κορίτσι από την Ελλάδα και τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Γιώργο Βασιλείου, ο οποίος συνεργάστηκε με το ραδιοφωνικό σταθμό, και να καλημερίσω και τις οικογένειες και τους απογόνους των ανθρώπων που δούλεψαν σε αυτό το ραδιόφωνο. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία. Τώρα είπες και Γιώργος Βασιλείου, δηλαδή κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό, έτσι είναι αυτό που λέμε το πέφτω από τα σύννεφα. Πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό που γινόταν τότε και η ποιότητα, δηλαδή ακούγοντας αυτά τα ηχητικά που μου έστειλες με τη βοήθεια του Γιάννη Ράπτη, τον οποίο και εγώ προσωπικά ευχαριστώ, ένιωσα πέρα από το δέος και τη συγκίνηση, μεγάλη συγκίνηση για να είμαι ειλικρινής, αλλά εκείνη η ποιότητα, η χρειά της φωνής, η εποχή εκείνη, ο τρόπος μεταφοράς των γεγονότων, των ειδήσεων, των απόψεων ήταν τόσο γεμάτο σεβασμό προς τον ακροατή και την ακροάτρια, που θα μου επιτρέψεις σπάνια να πω ότι το βλέπουμε σήμερα στις ημέρες που ζούμε. Δηλαδή έχει αρπάξει ο καθένας ένα μικρόφωνο ή έχει βγει με το ματσούκι στην τηλεόραση και μιλάει και νομίζω ότι έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο και μιλάει αφιψηλού. Αυτός ο σοβασμός, δηλαδή ένιωθε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο ίδιο επίπεδο με τους ακροατές. Ήταν ένα και το αυτό. Μιλάγανε στους φίλους, στους συνοδοιπόρους, στους συναγωνιστές τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι το φοβερό της ιστορίας, το οποίο σας υπόσχομαι ότι ακούγοντάς το, έτσι όπως το άκουσα και εγώ, οι περισσότεροι θα το νιώσετε στο πετσί σας. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, Νικόλα. Πολύ σωστή. Είναι σαν να είχαν απέναντί τους τους ανθρώπους στους οποίους μιλούσαν. Είναι έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, δεν θέλω να πάμε κατευθείαν στα ηχητικά, να δώσουμε ένα στίγμα, Γιώργο μου, σε παρακαλώ, για το πώς δημιουργήθηκε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Βουδαπέστης. Καλά, ξέρουμε ότι είναι μέσα από μια θυελώδη εποχή όλο το πέταγμα αυτό των αετών εκεί στην ξενιτιά, των Ελλήνων της Διασποράς, των πολιτικών προσφύγων που έστησαν εκεί το βιός τους, τη ζωή τους, την οικογένειά τους, πάντα όμως με το όνειρο για την επιστροφή στην πατρίδα, έτσι. Αντί για καλημέρα, ας πούμε, η μεγαλύτερη ευχή τότε ήταν η έννοια καλή πατρίδα, η λέξη ακριβώς. Καλή πατρίδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Γιώργο μου, σε παρακαλώ λίγο, το πώς δημιουργήθηκε, πώς ξεκίνησε, πώς εδραιώθηκε και πόσα χρόνια περέμεινε ζωντανός ο ραδιοσταθμός της Βουδαπέστης. Λέγεται ότι ο σταθμός της Βουδαπέστης ήταν από τους πρώτους σταθμούς που δημιουργήθηκαν το 1925. Την 1η του Φλεβάρη του 1949 το πρώτο πρόγραμμα του σταθμού μετονομάστηκε σε Κόσουτ, ενώ το δεύτερο σε Πέτοφη, και πριν ακόμα αρχίσει να λειτουργεί η ελληνόφωνη εκπομπή στα πλαίσια του ξενόγλωσσου τμήματος, το Πέτοφη έδωσε δυνατότητα μιας 15-λεπτης εβδομαδιαίας παιδικής ελληνικής εκπομπής για τα ελληνόπουλα που βρέθηκαν στην Ουγγαρία την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Αυτή η εκπομπή άρχισε το καλοκαίρι του 1949. Δηλαδή ξεκινάει με παιδικό πρόγραμμα, έτσι. Με παιδικό. Φοβερό. Μεταδινόταν κάθε Σάββατο από τις 9:45 το πρωί στις 10 η ώρα, για 1/4 ήταν. Συντάκτης ήταν ο Τάκης Πογονάτος και συνεργάτες δύο παιδάκια με τα ψευδόνυμα Σκαλιστήρης και Χαραυγή. Χαραυγή ήταν η πολυξένη Λαζάρου. Έτσι με πληροφόρησε πριν μερικές μέρες η φίλη, συγγνώμη, Κλεονίκη Ζήση, που ανέφερα και προηγούμενα. Ναι. Αργότερα, ναι, όταν δημιουργήθηκε η ελληνική εκπομπή στα πλαίσια του ξενόγλωσσου τμήματος, το παιδικό αυτό πρόγραμμα ανέλαβε ο Αλέκος Λιμπουρής. Η ελληνική εκπομπή άρχισε το 1950 κάτω από τη διεύθυνση του Γιάννη Δελαγραμμάτικα. Συνεργάτες εκπομπής ήταν ο Μιλτιάδης Κριτικός και η Στέλλα Κριτικού, η γυναίκα του, που έφυγαν νωρίς για το Βουκουρέστι. Ο συγγραφέας Δημήτρης Χαντζής, που μετά το 1956 πήγε στην Ανατολική Γερμανία. Ο Νίκος Παπαδημητρίου, Αιγυπτιώτης, που έζησε πολλά χρόνια στην
Ουγγαρία και είναι γνωστή η κόρη του Εθινά Παπαδημητρίου, ηθοποιός, που έπαιξε στην ταινία του Λευτέρη Ξανθόπουλου «Καλή πατρίδα, σύντροφε». Ήταν ο Κύπριος Αλέκος Λιμπουρής, ο Γιώργος Γεωργαλάς. Τον θυμάστε τον Γιώργο Γεωργαλά? Για ο οποίος μου, αργότερα έφυγε από την Ουγγαρία και ήρθε στην Ελλάδα και ήταν πρωτοπαλίκαρο της Χούντας. Ο θεωρητικός της Χούντας, δυστυχώς. Απίθανο. Ο Γεωργαλάς λοιπόν και η σύζυγός του Φούλα, ο Γιάννης Μίμης Καραγιαννόπουλος, ο Γιώργος Σιώμος, υπηρώτης που γεννήθηκε στην Πελοπόννησο και είχε το ψευδόνυμο Ίστβαν Μόλναρ. Ουγγρικό όνομα. Ναι. Μόλναρ, αν ξέρω καλά, σημαίνει Μιλωνάς, Στέφανος Μιλωνάς. Έκανε και αυτός εκπομπές στο επίπεδο της παρουσίασης και ο Παπαδημητρίου. Από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή, σε αυτή την περίοδο που εμείς θα αναδείξουμε, ήταν η κινητήρη η μοχλή. Ή ακριβώς. Είναι λάθος αυτό που λέω? Έτσι είναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Ο Τάκης Πογονάτος, η Νίτσα Κανακαρίδου που ήταν εκφωνήτρια του σταθμού, mm-hmm. ο δημοσιογράφος Απόστολος Σπήλιος και ο Μαρίνος Μαρινέλης. Αυτά ήταν τα πρόσωπα που στελέχωσαν το σταθμό στο ξεκίνημά του. Λοιπόν, ετοιμαστείτε τώρα να απογειωθούμε. Θα ακούσουμε το σήμα της εκπομπής. Γιώργο μου, πρέπει να είναι γύρω στο 71 με 72 η εποχή αυτή που παίζει αυτό το σήμα ο ραδιοσταθμός της Βουδαπέστης. Όχι, αυτό το σήμα είναι από την αρχή που ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν. Είναι σε μουσική, αν θυμάμαι καλά, του Λίστ. Λίγο τον μπερδεμένο το έχω τώρα, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Βουδαπέστης. Μεταδίνουμε την εκπομπή μας σε ελληνική γλώσσα. Η εκπομπή μας αυτή μεταδίνεται κάθε μέρα εκτός την Κυριακή στις 2 παρατέταρτο μετά το μεσημέρι ώρα Ελλάδας σε μήκη βραχίων κυμάτων 13,83, 16,77, 16,87, 19,79, 25,2, 30,5 και 41,6 μέτρα. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας και το πρόγραμμά μας 6 μέρες καθημερινής δουλειάς. Ακούστε πρώτα νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας. Λοιπόν, φωνή εντωμεταξύ, έτσι. Ναι, ναι. Δωρική, ρε παιδί μου, έτσι αφήνει, απλωτή. Άλλες εποχές βέβαια και ήταν και άλλος ο χειρισμός και της φωνής και της γλώσσας, με πολύ μεγαλύτερο πλούτο θα έλεγα και σεβασμό επιμένω στη λέξη αυτή. Ωραία, οπότε είναι αυτή η παρέα των ανθρώπων. Νομίζω ότι η φωνή αυτή που ακούσαμε είναι του Παπαδημητρίου, έτσι. Γιώργο. Χάσαμε την τηλεφωνική επαφή τώρα με τον Γιώργο, αλλά δεν είναι παιδιά κάτι δύσκολο. Τσακ, σε μισό λεπτό θα έχουμε και πάλι επανέλθει. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα της εκπομπής. Βρισκόμαστε πίσω στο 1972 και βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, βάλτε το μυαλό σας πίσω. Έτσι, σε αυτή την περίοδο, όσοι έχουμε ζήσει σε αυτή την περίοδο και οι νεότεροι ενδεχομένως όσα έχουν διαβάσει και έχουν ακούσει. Είναι περίοδος Χούντας εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος είναι φτιαγμένος ή τουλάχιστον λειτουργεί εκείνη την περίοδο από τους πολιτικούς πρόσφυγες που έφυγαν άρον-άρον και με τον τρόπο με τον οποίο έφυγαν για να σωθούν από τη μήνη εδώ της κρατικής οντότητας. Και παρακολουθήστε τη θεματολογία και τον τρόπο παρουσίασης αυτής. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας και το πρόγραμμά μας 6 μέρες καθημερινής δουλειάς. Ακούστε πρώτα νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας.
Σήμερα το πρωί στη Βουδαπέστη, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Χέρι Γιαμπλόνσκι, ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτορας. Ο πρώην πρόεδρος, που από την Τετάρτη βρίσκεται σε επίσημη φιλική επίσκεψη στην Ουγγαρία, τιμήθηκε με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα των φιλοσοφικών επιστημών, σαν αναγνώριση για το εξέχον έργο που επιτέλεσε στον τομέα των ιστορικών επιστημών και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την εμβάθυνση της φιλίας μεταξύ των λαών. Ο υποψήφιος πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, McGovern, σε ομιλία του από την τηλεόραση, ασχολήθηκε με τον χθεσινό λόγο του Προέδρου Νίξον. Είπε ότι ο Νίξον συνειδητά παραπλάνησε τους Αμερικανούς με αυταπάτες για δίθεν προσέγγιση της βιετναμικής ειρήνης και τώρα διέλυσε τις ελπίδες που καλλιεργούσε για προεκλογική κατανάλωση. Στο νότιο Βιετνάμ συνεχίζονται σφοδρές μάχες. Οι απελευθερωτικές δυνάμεις ενήργησαν μεγάλες κλίμακες επιθέσεις εναντίον της περιοχής των πόλεων Quê Son και Da Nang. Κατέλαβαν τη στρατιωτική βάση Du Co, που βρίσκεται 45 χιλιόμετρα από το Πλέικου. Αμερικανικά υπερφρούρια B-52 σε 30 εξορμήσεις επετέθηκαν εναντίον θέσεων των λαϊκών δυνάμεων στην περιοχή της Saigon και απελευθερωμένων περιοχών. Από την Δευτέρα θα αποκατασταθεί στη Χιλή η πλήρης τάξη, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών στρατηγός Prats. Στις μεγάλες πόλεις της Χιλής ανοίγουν και πάλι όλο και περισσότερα μαγαζιά. Ωστόσο, τα εξτρεμιστικά αντιδραστικά στοιχεία εξακολουθούν να καταβάλουν προσπάθειες για την κατάλυση της δημόσιας τάξης. Στο λιμένα του Βαλπαρέζο, η δεξιά αντιπολίτευση οργάνωσε αντικυβερνητική διαδήλωση. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κ. Βαλτχάιμ, δέχθηκε στη Νέα Υόρκη τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, Ρόμες Τσάντρα. Ο Βαλτχάιμ εκφράστηκε με αναγνώριση για τον ρόλο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης στον αγώνα που διεξάγεται για την ειρήνη. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την ελπίδα ότι στα 1973 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θα συμπεριλάβει ανάμεσα στα μέλη του και τα δύο γερμανικά κράτη. Μεταδώσαμε νέα της παγκόσμιας επικαιρότητας. Εδώ Βουδαπέστη. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με τον Γιώργο Γούσια στην Θεσσαλονίκη. Συζητάμε, μαθαίνουμε κυρίως την ιστορία του ραδιοσταθμού της Βουδαπέστης και λέγαμε νωρίτερα πριν ρίξουμε το σήμα της εκπομπής και ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από την εκπομπή του 72 με θέματα, ας πούμε, τότε επικαιρότητας, παιδιά, το τι γινόταν στη Χιλή, έτσι, και στο Βιετνάμ, φανταστείτε. Λέγαμε και μας έλεγε στην ονοματολογία, τέλος πάντων, ή μάλλον τα ονόματα των συνεργατών της εκπομπής. Δεν ξέρω αν παραλείψαμε κάποιους, Γιώργο. Ναι, ήταν και άλλα άτομα που δουλέψανε, όπως λόγω χάρη για τα προγράμματα, το γραμματοκιβώτη και το χειδρομείο κλπ, που ήταν απάντηση σε θέματα που φύγανε οι επιστολογράφοι που στέλνανε γράμματα και κυρίως, όχι μόνο, ζητούσαν και αφιέρωση τραγουδιών στους δικούς τους. Mm-hmm. Συντάκτης ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Προσφύγων. Και επίσης, καλά για τον Νίκο Παπαδημητρίου που αναφέραμε και νωρίτερα, ήταν η Κίτσα Σαμαρά και η Βέρα Νικολαίδου, που ήταν βουλευτής σε κάποια φάση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δήμαρχος Νίκαιας, τώρα δεν θυμάμαι καλά σε ποιο δήμο ήταν, ναι, που ήταν μέχρι το 1974 εκεί πέρα σπούδαζε και δούλευε στο ραδιόφωνο. Ήταν ακόμα η Ελευθερία Αργυροπούλου, αναφέρω αυτά τα ονόματα έτσι τιμή σένα και για αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψανε, η Βασιλική Πασιά, η Αμαλία Καραγενοπούλου, ο καθηγητής οικονομικών Γιάννης Σαμαράς, ο οποίος έρθει και στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, στην περίοδο της κυβέρνησης του Ανδρέα Βανδρέου. Ήταν η Ρίτα Κίλικ, Ελληνίδα, ήταν παντρεμένη εκεί. Η Κίτσα Σαμαρά, η Δέσποινα Κοστούδη. Μέρος του προγράμματος ήταν οι ιατρικές συμβουλές που παρουσίαζαν οι γιατροί Τάκης Παγουνάτος και Κλειονίκη Ζήση, στην οποία αναφέρθηκα. Και το πρόγραμμα και υπήρχε ένα πρόγραμμα με ανάγνωση διηγημάτων από την ηθοποιό Αθηνά Παπαδημητρίου. Την καλημέρα μου στην Αθηνά. Ναι. Πρωταγωνιστές στο παιδικό πρόγραμμα ήταν τα παιδιά Γαβρίλος Αργυρόπουλος, Νίκη Κοστούδη και Βαρβάρα Νέσεβα. Λοιπόν, καλά, είναι φοβερό το κομμάτι αυτό του παιδικού προγράμματος, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Υπάρχει και ο Γιώργος Βασιλείου, όπως είπαμε νωρίτερα, έτσι. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει και κάποια επιστολή, μάλλον εξηγεί ο ίδιος τη συμμετοχή του. Είναι στο βιβλίο του με τον τίτλο «Μια σύγχρονη Οδύσσια».
Μάλιστα. Του Γιώργου Βασιλείου. Οπότε αναφέρεται και στο κομμάτι της παρουσίας του τότε εκεί στην Ουγγαρία και τη συμμετοχή του στο ραδιοσταθμό, έτσι. Ναι. Ενώ ήμουν φοιτητής γράφη από τον πρώτο χρόνο, είχα αρχίσει να εργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης στο ελληνικό τμήμα του Ουγγρικού Ραδιοφώνου. Το τμήμα δούλευε κάτω από τις οδηγίες του ΚΚΕ και όλο το πρόγραμμά του απευθυνόταν προς την Ελλάδα. Διευθυντής του τμήματος στην εποχή εκείνη ήταν ο Γιάννης Δελαγραμμάτικας και βοηθός διευθυντής και υπεύθυνος σύνταξης ο Γιώργος Γεωργαλάς. Υπάρχει και υποσημείωση εδώ που λέει ότι μετά το 1960 ο Γεωργαλάς γύρισε στην Ελλάδα, όπου σε σύντομο χρονικό διάστημα από φανατικός σε εισαγωγικά κομμουνιστής έγινε ιδεολόγος της ακροδεξιάς. Και η διάρκεια, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας δε έγινε βασικός τέλεχος του στρατιωτικού καθεστώτος και κυβερνητικός εκπρόσωπος της Χούντας. Ακριβώς. Και συνεχίζει λοιπόν ο Γιώργος Βασιλείου. Λέει, εγώ μεταξύ άλλων έβρισκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το μικρό καφενεδάκι στην εσωτερική αυλή του κτηρίου, στο οποίο σύχναζαν οι συνεργάτες σε διάφορα προγράμματα του σταθμού, μεταξύ των οποίων μερικές από τις πιο γνωστές ηθοποιούς της Ουγγαρίας, πολλές από τις οποίες γνώρισα και κάναμε παρέα. Καλό το βγήκε. Στο ελληνικό τμήμα με καλούσαν 2-3 φορές τη βδομάδα, όπου είτε αντικαθιστούσα κάποιον εκφωνητή που ήταν με άδεια, είτε έκανα σχόλια για οικονομικά θέματα και αργότερα με δική μου πρωτοβουλία μετέδιδα και αθλητικά νέα. Μου δόθηκε ειδική άδεια ραδιοφωνικού συνεργάτη και δικαιούμαι έτσι να παρακολουθώ δωρεάν όσους ποδοσφαιρικούς και αθλητικούς αγώνες επιθυμούσα από το ειδικό θεωρείο του ραδιοφώνου. Τους πιο σημαντικούς διεθνείς αγώνες τους μεταδίδαμε ζωντανά, πράγμα που αύξησε σημαντικά την ακροαματικότητα του σταθμού στην Ελλάδα. Αθλητικός εκφωνητής, έτσι μιλάμε. Speaker, ναι, και αυτό. Ναι, ναι. Ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φοβερό, ε. Έτσι, ναι. Μίλησα μαζί του μερικές φορές με τον Γιώργο Βασιλείου και μου διηγήθηκε πολλά έτσι από κομμάτια από τη ζωή του. Ναι, εκείνο το κομμάτι πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο, δηλαδή η παρουσία του εκεί, όλο αυτό, η διαδικασία που περιγράφει, ανεβαίνει μέχρι και στα δημοσιογραφικά booths όπως λέμε σήμερα, έτσι, τα θεωρία, παίρνει ένα μικρόφωνο, μεταδίδει αγώνες. Ήταν και βιοποριστικό, βέβαια, εντάξει δεν ήταν τέτοιο το πρόβλημα εκεί, αλλά ήταν και, έπαιρνε και μια αμοιβή για αυτά τα θέματα, αλλά ήταν και οι γνωριμίες τις οποίες έκανε και η σχέση που ως Κύπριος αυτός που είχε με τους Έλληνες της Ουγγαρίας. Ναι. Λέει εδώ στη συνέχεια στο βιβλίο του και αναφέρεται στη ζωή του ως φοιτητής στην Ουγγαρία. Εκτός από συνεργάτης του ραδιοφώνου για 2-3 χρόνια δούλευα επίσης ως δάσκαλος των Ελλήνων εργαζομένων στο εργοστάσιο κλειδαριών Έλζερτ, αν το λέω καλά. Τόσο από το ραδιόφωνο όσο και από το εργοστάσιο πληρωνόμουνα. Με άλλα λόγια ήμουνα σε πλεονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους μου συμφοιτητές, αλλά και την πλειοψηφία των Ούγγρων εργαζομένων. Κέρδιζα μαζί με την υποτροφία 1.200 με 1.500 φιωρίνια το μήνα, ποσό πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή, καθώς και την ελευθερία να πηγαίνω στα γήπεδα και διάφορες άλλες εκδηλώσεις δωρεάν. Ο μέσος μισθός του εργαζόμενου τεχνίτη ή μεσαίου στελέχους σε επιχείρηση τότε κυμαίνεται στα 500 με 1.000 φιωρίνια το μήνα. Ως αποτέλεσμα δεν είχαμε κανένα οικονομικό πρόβλημα με τη μητέρα μου, με την οποία μοιραζόμασταν τα πάντα. Και συναντήθηκε, προσθέτω τώρα, ο Γιώργος Βασιλείου με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν οφθαλμίατρος και είχε βρεθεί στην Τασκένδη. Συναντήθηκαν στην Μόσχα, στο σπίτι του, φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του σκηνοθέτη Μάνου Ζαχαρία. Μάλιστα. Παρεπιπτόντως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα μία ενότητα από την ραδιοφωνική εκπομπή που αναφέρεται στους μετανάστες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά, είναι όλοι μετανάστες εκεί. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει καθημερινού ενδιαφέροντος και αγωνίας για το τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουν να πάρουν κάποια στιγμή τα καρτιά, να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα, είτε για να κάτσουν έστω μισή μέρα που λέει ο λόγος, είτε για να επαναπατριστούν, που ήταν και το όνειρο της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Έξι μέρες καθημερινής δουλειάς.
Και πρώτα ειδήσεις από τη ζωή των μεταναστών. Ακόμη 1 εκατομμύριο Τούρκοι υπήκοοι παρουσιάστηκαν στην αντιπροσωπεία της Δυτικογερμανικής Υπηρεσίας Εργασίας που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη για να ζητήσουν δουλειά στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ανακοίνωσε αυτές τις μέρες ο Ιόζεφ Στίγκλ, πρόεδρος της Δυτικογερμανικής Υπηρεσίας Εργασίας. Και πρόσθεσε ότι η Δυτική Γερμανία δεν μπορεί να δώσει δουλειά σε τόσους ανθρώπους, γιατί εργάζονται ήδη στη χώρα 500.000 Τούρκοι μετανάστες. Η Ιταλική τηλεόραση μετέδωσε πρόσφατα ένα φιλμ με τίτλο «Κάθε Κυριακή πρωί», το οποίο δείχνει πιστά στην πραγματικότητα τη ζωή των Ιταλών μεταναστών στην Ελβετία, χωρίς να αποσιωπά ούτε τα σοβαρά προβλήματα. Οι Ελβετικές Αρχές και η Ελβετική Πρεσβεία στη Ρώμη διαμαρτυρήθηκαν στο Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών για την προβολή του φιλμ, με τον ισχυρισμό ότι το φιλμ έχει εχθρικό τόνο και δεν είναι κατάλληλο για να διαλύσει τις παρεξηγήσεις που ξέσπασαν τον τελευταίο καιρό στις ελβετοϊταλικές σχέσεις σε ζητήματα σχετικά με τους Ιταλούς μετανάστες. Η νεολαίστικη οργάνωση του κόμματος Ελεύθερων Δημοκρατών της Δυτικής Γερμανίας, στο συνέδριό της που έγινε πρόσφατα, ζήτησε την φιλελευθερωποίηση του νόμου σχετικά με τους ξένους εργάτες. Ο νόμος που βρίσκεται τώρα σε ισχύ σχετικά με τους μετανάστες δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της φιλελεύθερης πολιτικής που πρέπει να εφαρμόζεται απέναντι στους ξένους εργάτες και επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε απεριόριστες αυθαιρεσίες. Διαπιστώθηκε στο συνέδριο της Οργάνωσης Νεολαίας των Ελεύθερων Δημοκρατών. Λοιπόν, φοβερό, φοβερό. Δηλαδή και το κομμάτι αυτό είχε μια ευρία γκάμα ειδήσεων και πληροφοριών. Μαθαίνεις τα πάντα. Αν λάβουμε υπόψη και αυτό που έλεγε και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, δηλαδή το ότι μεταδίδονταν και ποδοσφαιρικοί αγώνες, υπήρχε κάλυψη από όλα σε όλα. Με αυτή την πολύ δυνατή ομάδα που είχε δημιουργηθεί εκεί στον ελληνικό ραδιοσταθμό της Βουδαπέστης. Άλλωστε, Γιώργο, είπες και τα ονόματα και δεν ήταν λίγοι άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από εκεί και έβαλαν ένα κομμάτι της προσπάθειάς τους για να παραμείνει ζωντανή η Ελλάδα στη σκέψη τους και στα ακούσματα, στα ερίσματα, τα καθημερινά. Έτσι ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι το θέμα των μεταναστών ήταν, απασχολούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους του σταθμού εκεί, γιατί ένα μεγάλο πλήθος των ακροατών ζούσε στην Δυτική Γερμανία, στο Βέλγιο, δηλαδή σε χώρες που υπήρχαν μετανάστες. Ναι, αυτό με βάζει στην απορία να ρωτήσω μέχρι πού έπιανε ο σταθμός, δηλαδή η εμβέλεια του ποια ήταν. Καταρχήν στα μεσαία κύματα το βράδυ ακούγονταν σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μεταδινόταν και από τα βραχαία κύματα που δεν υπήρχε πρόβλημα. Όλη η Ευρώπη δηλαδή μπορούσε και άκουγε. Και αν θυμάμαι καλά... Και ο κόσμος δηλαδή έτσι στα βραχεία. Και στη Βραζιλία νομίζω ότι είχα διαβάσει, τώρα είχα ακούσει μια επαφή τέλος πάντων με κάποιον στην Αυστραλία. Ναι. Από τα χαρτιά που έχω δηλαδή. Ερώτηση τώρα. Κάτι παράλληλο όπως αυτό η Ελληνική Φωνή της Βουδαπέστης είχε στηθεί σε άλλες φωλιές προσφυγιάς, δηλαδή ξέρω εγώ στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία χώρες. Βέβαια. Υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός στο Ελληνική Εκπομπή στο Βουκουρέστι και μάλιστα πριν από ένα χρόνο και κάτι πέθανε η φίλη μου η Λέτη, η Φιλαρέτη, που ήταν εκφωνήτρια στον ραδιοφωνικό σταθμό εκεί πέρα επί πόσα χρόνια, τι να σας πω, μέχρι που ήρθε στην Ελλάδα ήταν η γυναίκα. Δυστυχώς από το Βουκουρέστι δεν βρήκα κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Η γυναίκα αυτή είχε κάτι κασέτες μαζί της, αλλά με τόσες μετακομίσεις που κάναμε, Γιώργο μου λέει, δεν χάθηκαν. Ναι, ήταν το Βουκουρέστι, ήταν η Πράγα. Ήταν η Σόφια, η Μόσχα που είχε 6 ή 7 εκπομπές κάθε μέρα. Ναι. Ήταν η Φωνή της Αλήθειας, ο παράνομος αυτός ραδιοφωνικός σταθμός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν και τα Τύρανα, που τα Τύρανα είχαν μια μεγάλη ακροματικότητα. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν. Γελάω με τα λόγια που πολλές φορές άκουγα από εκεί πέρα. Ότι λέει οι εχθροί μας είναι σαν το λύκο που γαβγίζει στο φεγγάρι, κάτι τέτοια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα το οποίο αναφέρεται σε φοιτητικά ζητήματα.
τότε, το τι γινόταν. Είναι περίοδος, καταλαβαίνετε, που είναι η Χούντα εδώ στην Ελλάδα. Οι φοιτητές έχουν αρχίσει ήδη την εξέγερσή τους, την οργάνωσή τους και την εξέγερση. Και γίνεται αναφορά και στο τι συμβαίνει επίσης εδώ στην Ελλάδα με την παρουσία του Αμερικανικού στόλου. Από τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα που απομάκρυνε τους εκλεκτούς των φοιτητών από τις διοικήσεις των συλλόγων και τους αντικατέστησε με διορισμένους, θα διενεργηθούν στην Ελλάδα αρχιερεσίες σε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ήδη οι φοιτητές βρίσκονται σε πυρετόδη δραστηριότητα για να αξιοποιήσουν αυτήν την επιτυχία των περσινών τους αγώνων και για να εξουδετερώσουν τις μανούβρες των διορισμένων και του διαβόητου σπουδαστικού τμήματος της ασφάλειας, να αποκλείσουν από τις αρχιερεσίες μεγάλο μέρος των φοιτητών και να εξασφαλίσουν λαοπρόβλητα αλλά και πάλι ελεγχόμενα από αυτούς συμβούλια. Ένα από αυτά τα μέτρα ήταν η απόφαση να σταματήσουν την εγγραφή στους συλλόγους την 20 Οκτωβρίου, με την ελπίδα ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν θα προλάβει να εγγραφεί και θα αποκλειστεί από τις αρχιερεσίες. Γι' αυτό οι δημοκρατικοί φοιτητές διεκδικούν παράταση της προθεσμίας εγγραφής, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν γράφτηκε παλιότερα στους συλλόγους, εφόσον αυτοί βρίσκονται στα χέρια των διορισμένων. Τα επεισόδια με δράστες διευκολυνωμένους ναύτες του 6ου Αμερικανικού στόλου και θύματα Έλληνες πολίτες έγιναν καθημερινό σχεδόν φαινόμενο στην αθηναϊκή ζωή. Φαίνεται ότι τα αλλεπάλληλα αυτά επεισόδια που έχουν προκαλέσει δικαιολογημένα την αγανάκτηση της ελληνικής κοινής γνώμης άρχισαν να ανησυχούν και τους Αμερικανούς που φοβούνται βίαιη εκδήλωση των αισθημάτων του ελληνικού λαού. Για το σκοπό αυτό διοχετεύουν σκόπιμα πληροφορίες στον τύπο ότι έχουν δοθεί αυστηρές διαταγές στους ναύτες του 6ου στόλου να συμπεριφέρονται κοσμίως και ότι οι παρεκτρεπόμενοι τιμωρούνται παραδειγματικά. Λοιπόν, πάμε, ναι Γιώργο, τώρα εδώ είμαστε, συζητάμε και αναλύουμε και αυτά που ακούμε και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια που παίζουν αυτά τα ηχητικά, έτσι, να μαθαίνουμε και εμείς ακριβώς τι είναι. Και σε ρωτούσα, επειδή το επόμενο ηχητικό έχει να κάνει, έχει μεγάλη αναφορά στα Ιουλιανά και σίγουρα έχει μια πολιτική σύνδεση με την κατάσταση που βρισκόταν τότε η Ελλάδα, αλλά και οι Έλληνες που ζούσαν αναγκαστικά στο εξωτερικό. Η αναφορά πρέπει να γίνεται δεκαετία του 70 ή αργότερα στο ραδιοσταθμό. Κοιτάξτε, επειδή ο σταθμός σταμάτησε να δουλεύει το 1983, mm-hmm. αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70, αυτή η εκπομπή που θα ακούσουμε τώρα. Ωραία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι ημερομηνίες σε όλες. Είναι λίγα τα κομμάτια τα οποία έχω που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία. Εντάξει, αλλά και αυτή η καταγραφή που έχεις κάνει εδώ, ακόμα και τα χειρόγραφα των εκπομπών που μου έχει στείλει, είναι μια συγκλονιστική πράγμα, βεβαίως, ναι. Πραγματικά. Αυτό που θα ακούσουμε, ναι, είναι το πρώτο κεφάλαιο από μια εκπομπή που έγινε σε 4 επεισόδια, η Οδύσσια της Δημοκρατίας. Α, πολύ ωραία. Καλά κάνεις και το αποσαφηνίζεις. Οπότε είναι μια ενότητα ντοκιματερίστικη, λοιπόν. Έτσι ακριβώς, ναι. Και ακούμε ένα πρώτο, το οποίο μιλάει για την Οδύσσια της Δημοκρατίας και αναφέρεται συγκεκριμένα στα Ιουλιανά. Η Οδύσσια της Δημοκρατίας. Αγαπητοί μας ακροατές, από σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά στην οποία προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε τα παρασκήνια του στρατιωτικού πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967. Θα σας παρουσιάσουμε τα θυελλώδη γεγονότα των 2 χρόνων που προηγήθηκαν του πραξικοπήματος, χρησιμοποιώντας ντοκουμενταρισμένα υλικά. Τίτλος του σημερινού μας μέρους... Έτσι άρχισε. Ιουλίου 1965, Πέμπτη. Τόπος, η Κέρκυρα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δέχεται στο μέγαρό του Μονρεπό τον πρωθυπουργό Παπανδρέου.
Ύστερα από 15 λεπτή συνομιλία, ο Παπανδρέου κάνει την παρακάτω δήλωση. Υπάρχουν μεταξύ μας διαφορές απόψεων. Γι' αυτό αύριο θα υποβάλω την παραίτηση της κυβερνήσεως. Τότε θα προβώ και σε δηλώσεις. Στο μεταξύ, και άλλο πρόσωπο επισκέφθηκε τον Βασιλιά, ο πρόεδρος της Βουλής, Αθανασιάδης Νόβας. Φημολογείται ότι η συζήτησή τους περιστράφηκε γύρω από θέματα συνταγματικού δικαίου. Ωστόσο, δεν είχε φτάσει ακόμα καλά-καλά στην κατοικία του ο Παπανδρέου και πληροφορείται την παρακάτω είδηση. Ο Βασιλιάς διόρισε πρωθυπουργό τον Αθανασιάδη Νόβα. Το γαλλικό πρακτορείο Agence France-Presse μεταδίνει. Σε ολόκληρη την Ελλάδα μπήκαν σε κατάσταση συναγερμού η αστυνομία, η χωροφυλακή και ο στρατός. Ο Παπανδρέου, με φωνή που τρέμει από την αγανάκτηση, υπογραμμίζει. Δηλώνω ότι μόνον αύριο θα υποβάλω την παραίτηση. Το αμερικανικό πρακτορείο Associated Press μεταδίνει τη σύντομη είδηση. Ο Κωνσταντίνος με τη βία απομάκρυνε τον πρωθυπουργό. Συνεπώς, ο Βασιλιάς ενήργησε πραγματικό πραξικόπημα εναντίον του πρωθυπουργού. Τότε ακόμη πολύ λίγοι προαισθάνονταν ότι το πραξικόπημα αυτό ήταν ο πρόλογος μόνο μιας από τις πιο δραματικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Μα ας δούμε τι προηγήθηκαν του βασιλικού πραξικόπηματος. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, έχοντας εξασφαλίσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 53%, ξεκίνησε το έργο του με λαϊκή υποστήριξη και πολλές υποσχέσεις. Ωστόσο, τις περισσότερες από αυτές δεν τις πραγματοποίησε. Έτσι, λόγου χάρη, ενώ θα μπορούσε να μειώσει την επιρροή των συντηρητικών δυνάμεων, να περιορίσει μέσα σε λογικά πλαίσια την μοναρχία, δεν το έκανε. Αντίθετα, ο Παπανδρέου επιζητούσε την έβνοια της δεξιάς. Κατά το σχηματισμό της κυβέρνησής του, πήρε στο έπακρο υπόψη του τις επιθυμίες του παλατιού. Έτσι έγινε υπουργός των στρατιωτικών ο βασιλιάς της Μπύρας, Γαρουφαλιάς, και αρχηγός του επιτελείου ο Γεννηματάς, παρόλο που ακριβώς αυτός είχε οργανώσει το εκλογικό πραξικόπημα του 1961 υπέρ του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με τον τρόπο αυτό επίσης αρχηγός της αεροπορίας διορίστηκε ο πτέραρχος Αντωνάκος και επικεφαλής των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο Γρίβας. Παρόλα αυτά, ορισμένες διστακτικές μεταρρυθμίσεις του Παπανδρέου τρομοκρατούν την άκρα δεξιά και ο γυραιός πρωθυπουργός δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του παλατιού, της χρηματιστικής αριστοκρατίας και των Αμερικανών. Παράλληλα, με τις υποχωρήσεις του απογοητεύει τους εκλογείς, ενώ από την άλλη μεριά η δεξιά καθίσταται όλο και πιο απαιτητική, επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σιγουριά και γι' αυτό στρέφει τα πυρά της εναντίον του Παπανδρέου και του κέντρου. Λοιπόν, Γιώργο, εντάξει, πάμε πίσω σε μια άλλη εποχή, αλλά και ο τρόπος παρουσίασης. Πρώτα απ' όλα, ακούς εκεί και λες, είναι καλυμμένη ιστορία υπέρ της προεδρίας εναντίον του βασιλιά. Είναι και λίγο φιλοπαπανδρεϊκό, αλλά μόλις φτάνει περίπου στο μέσο της ιστορίας, αρχίζει μετά και εκτυλίσσεται και από την άλλη πλευρά το τι έγινε δηλαδή. Οπότε υπήρχε, ας το πούμε, μια ισότιμη αντιμετώπιση και βέβαια με τον τρόπο που έβλεπαν εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι αυτοί το τι γινόταν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Έχει ενδιαφέρον ότι η ιστορία αυτή τράβηξε πολύ μακριά και μέχρι τη δεκαετία του 80, όπως μας είπες, και υπάρχει και μία αναφορά στο Κυπριακό, είναι και επίκαιρο τώρα με την άφιξη του Ερντογάν και την παρουσία του στα κατεχόμενα, τις δηλώσεις που έκανε για το Κυπριακό κλπ. Και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το οποίο θα σε παρακαλούσα να μας διαβάσεις όπως μεταδόθηκε σε μια εκπομπή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1980 που μιλά για το Κυπριακό πρόβλημα και νομίζεις ότι αναφέρεται στο σήμερα. Είναι συγκλονιστικό. Κάθε Τρίτη υπήρχε μια εκπομπή που ξεκινούσε έτσι. Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Βουδαπέστης. Στη συνέχεια της εκπομπής μας μεταδίνουμε το τακτικό γραμματικιβώτιό μας κάθε Τρίτης με τον ταχυδρόμος Ιστβάν Μόλναρ στο μικρόφωνο. Και αναφέρεται σε γράμματα που έχουν στείλει ακροατές. Όπως ας πούμε ο Ιωάννης Μαυροφρίδης, ναι, από την Αθήνα, που έστειλε ένα γράμμα για την ακρίβεια στο πετρέλαιο, για την αύξηση τιμών στο πετρέλαιο το 1980. Ναι, άλλο επίκαιρο θέμα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Και λέει ότι ακριβαίνει το πετρέλαιο και ταυτόχρονα ακριβαίνουν όλα τα άλλα στοιχεία της ζωής μας. Η βενζίνη, η ηλεκτρική ενέργεια, τα βιομηχανικά είδη κλπ. Τα είδη πρώτης ανάγκης, τα τρόφιμα κλπ. Αλλά ας πάμε σε εκείνο το γράμμα το οποίο
αναφέρεται στο κυπριακό πρόβλημα. Συνεχίζω την κουβεντούλα μας, καλή μου φίλη, με το γράμμα του Κύπριου φίλου μας Ανδρέα Ζαχαρίδου από το Λονδίνο. Η διεθνή συμπαράσταση που έχει εκδηλωθεί από την πρώτη στιγμή στο κυπριακό πρόβλημα που δημιούργησαν με τον Ατήλα 1 και Ατήλα 2 οι Τούρκοι, με την επιβολή τους στη Μεγαλόνησο το 1974, γράφησε αγαπητέ φίλε, με πρώτες τις σοσιαλιστικές χώρες με επικεφαλή Σοβιετική Ένωση, με το πέρασμα του χρόνου η συμπαράσταση αυτή παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Είμαστε ευγνώμονες σε όλους αυτούς. Πριν λίγες μέρες, συνεχίζει το γράμμα σου, διάβασα στις εφημερίδες ότι δύο Βρετανοί εργατικοί βουλευτές, η κυρία Τόμας Κόξ και Μάικλ Φουντ, αξίωσαν από την Βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της που απορρίων από τη συνθήκη εγγυήσεως για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Και κάλεσε τον Πρωθυπουργό, την Πρωθυπουργό κυρία Θάτσερ, καλή της ώρα, να συζητήσει το Κυπριακό με την ελληνική κυβέρνηση όταν επισκεφθεί την Αθήνα. Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, είπαν μεταξύ άλλων: ας θυμηθούμε μετά την εισβολή των Τούρκων, υποβλήθηκε ένα κοινό ψήφισμα στη Βουλή από βουλευτές των δύο πτερυγών του σώματος. Οι βουλευτές αυτοί λυπούν τη βαθιά για την έλλειψη δράσης και αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι έξι χρόνια από τότε και τα τουρκικά στρατεύματα παραμένουν ακόμα στην Κύπρο. Τώρα συμπληρώνει μισός αιώνας. Και ρώτησαν τον πρόεδρο του σώματος να εξηγήσει πώς η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη, μπορεί να επιτρέπει την μερική κατοχή μιας κοινοπολιτιακής χώρας από ξένο στρατό χωρίς να κάνει τίποτα. Τι κάνει η κυβέρνηση για το μεγάλο αριθμό αγνοωμένων Ελληνοκυπρίων, ποια είναι η στάση της κυβέρνησης για το θέμα των Τούρκων επίκων, και πρόσθεσαν, αν τα τουρκικά στρατεύματα που υπολογίζονται 40.000 δεν αποχωρήσουν από την Κύπρο, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί εκεί κατάσταση Βορείου Ιρλανδίας. Δεν αρκεί να λέγεται ότι το ζήτημα είναι υπό εξέταση και ότι κατεβάλλονται προσπάθειες να διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το ζήτημα επήγει. Έχουν περάσει 6 χρόνια και στο διάστημα αυτό δεν έχει γίνει τίποτα εκτός από τη δημιουργία τεράστιων προβλημάτων για το λαό της Κύπρου. Είμαστε πεπισμένοι ότι αν δεν φύγουν οι Τούρκοι στρατιώτες και οι έπικοι, δεν θα υπάρξει διαρκή ειρήνη στη Μεγαλόνησο. Αυτά είπαν μεταξύ άλλων στη Βουλή των Κοινοτήτων οι Άγγλοι εργατικοί βουλευτές Κόξ και Φουτ. Και τους οποίους ευχαριστούμε πολύ εμείς οι Ελληνοκύπροι. Είναι γεγονός ότι στα 6 χρόνια που πέρασαν από την εισβολή των Τούρκων, η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για την επίλυση του Κυπριακού, σαν εγκύτρια δύναμη που είναι. Και πολύ σωστά τόνισαν οι Βρετανοί βουλευτές πως αν δεν φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και οι έπικοι από την Κύπρο, δεν θα υπάρξει σταθερή ειρήνη στο πολυβασανισμένο νησί μας. Εύχομαι, αγαπητή Ανδρέα, οι διακοινωνικές συνομιλίες που αρχίσουν ξανά σε λίγες μέρες να καταλήξουν σε μια διαρκή και δίκαια και αποδοτική και για τις δύο απώλειες, αποδεικτή και για τις δύο πλευρές, λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτά για απόψη, καλοί μου φίλοι και φίλες. Γεια χαρά. Πέρασαν, πέρασαν από τότε 43 χρόνια. Έτσι, μισό αιώνα. 43 χρόνια. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτά που περιγράφει ο ακροατής. Λοιπόν, για να προλάβουμε, θέλω να κάνουμε το εξής. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις ή κάτι έχουμε παραλείψει, Γιώργο. Απλά θέλω να προλάβουμε να παίξουμε τουλάχιστον 3 ηχητικά ακόμα, να το τρέξουμε λίγο. Και υποσχόμαστε ότι θα επανέλθουμε, γιατί είναι θησαυρός πραγματικός όλος αυτός που μας έχεις δώσει και κρατάμε στα χέρια μας. Να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, λίγα δευτερόλεπτα, ότι οι ξένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και ιδιαίτερα εκείνοι που χαρακτηρίζουν τον αρδιαστοθμή του παραπετάσματος ήταν υπό διαρκή παρακολούθηση. Ο φίλος Πέτρος Λιάπης, εκπληκτικός συλλέκτης, εντόπισε στο διαδίκτυο τέτοια έγγραφα της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Υπουργείου της Κυβέρνησης που συντάχθηκαν πριν 60 και περισσότερα χρόνια. Στην αναφορά π.χ. με ημερομηνία 13 Οκτωβρίου 1962 διαβάζουμε «Σταθμός Βουδαπέστης, ώρα 19 έως 19.30, η έκθεση Μπόρους, η επέτειος της απελευθερώσεως των Αθηνών». Αλλά δεν είναι το μόνο αυτό, είχε αργότερα, αυτό ήταν το ένα θέμα έτσι πολύ περιεκτικά, αλλά είχαν όμως και ολόκληρο κατεβατό τι ακριβώς μεταδιδόταν σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Κανονική παρακολούθηση δηλαδή και στοχοποίηση μέσω των μυστικών πληροφοριών. Το θέμα που έκαιγε πάρα πολύ τον κόσμο εκεί ήταν το θέμα του επαναπατρισμού.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο πραγματικά, το οποίο αναφέρεται στα δεδομένα του πώς προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να επαναπατριστούν και ποια είναι η πραγματικότητα από την ελληνική πλευρά. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Τον τελευταίο καιρό πολλοί επιστολογράφοι μας από την Ελλάδα, τη Δυτική Ευρώπη και τις σοσιαλιστικές χώρες στα γράμματά τους αναφέρονται στο τόσο ανθρώπινο και υπερώριμο πρόβλημα του ελεύθερου επαναπατρισμού των δεκάδων χιλιάδων πολιτικών προσφύγων που η μεσαισθηματοδοξία των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων τους κρατά πάνω από 25 χρόνια μακριά από την πατρίδα τους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τους γονείς, αδέλφια και λοιπούς συγγενείς τους. Και οι επιστολογράφοι μας τονίζουν στα γράμματά τους την απέτησή τους, που όπως γράφουν είναι και απέτηση της τεράστιας πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, να δοθεί επιτέλους και σε αυτούς η πολιτική αμνηστία και το αναφέρωτο δικαίωμα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Μου είναι αδύνατο να μεταφέρω στην κουβεντούλα μας τα όσα γράφουν το καθένα τους ξεχωριστά. Διάλεξα για τη σημερινή μας κουβεντούλα το γράμμα του φίλου μας Φίλιππα Γάμα από τη Δυτική Γερμανία, που νομίζω ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Να τη γράφει ανάμεσα σ' άλλα ο αγαπητός μας αυτός φίλος. Το αίτημα του έντιμου επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων είναι όχι μόνο δίκαιο, αλλά και κάτι παραπάνω. Έτσι το βλέπει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και αυτό αποδείχνεται από τα πολυάριθμα ψηφίσματα ολόκληρων χωριών, κοινοτικών και δημοτικών συμβουλίων, κοινωνικών και πολιτικών οργανώσεων και τη θέση ολόκληρης της αντιπολίτευσης στη σημερινή Ελληνική Βουλή και αρκετών βουλευτών της συμπολίτευσης. Και ο επιστολογράφος μας Φίλιππας συνεχίζει. Τι νόημα έχουν αυτά που είπε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Στεφανόπουλος, ότι δηλαδή τα μέτρα που θα ληφθούν για τον επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων δεν δύναται να είναι γενικής φύσεως. Θα είναι όμως προσαρμοσμένα προς την δημιουργητήσα μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας νέα κατάσταση. Δηλαδή, ο κ. Υπουργός και η κυβέρνηση του κ. Καραμαλή προβάλλουν διάφορους αδικαιολόγητους λόγους που εμποδίζουν τη γενική λύση του προβλήματος. Εντάξει, είναι φοβερό. Ακούς και τα γρέσια κάποιου έτσι, κάτι χρ, κάτι αυτά, τα οποία είναι ακριβώς έτσι πως τα άκουγε ο κόσμος και μεταδίδονταν στον αέρα. Ποιος ήταν στο μικρόφωνο τώρα, Γιώργο? Ο Ίστιβαν Μόλναρ. Α, μάλιστα, μάλιστα. Το ψευδώνυμο του Γιώργου Σιώμου. Ωραία. Ναι. Έχει φύγει από τη ζωή, υποπτεύομαι. Δυστυχώς, ναι, έφυγε και σε νέα ηλικία και έφυγε και ο γιος του. Αλλά φαντάζομαι τώρα τη συγκίνηση της κόρης του, της Βαρβάρας Σιώμου που ζει στην Αθήνα και της γυναίκας του, της Αγγέλας Σιώμου που ζει και αυτή στην Αθήνα στο Χαϊδάρι, να ακούσουμε μετά από τόσα χρόνια τη φωνή του Γιώργου Σιώμου. Στέλνουμε και εμείς τους χαιρετισμούς και την εκτίμησή μας και στις δύο κυρίες. Είπαμε νωρίτερα και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπήρχε και ιδιαίτερο παιδικό πρόγραμμα, έπεφτε πολύ μεγάλη βάση στα παιδιά, στην προσπάθεια διαπαιδαγώγησής τους και εδώ συζητάνε στην εκπομπή για τις κατασκηνώσεις που γίνονταν τότε στο νησάκι που είναι μέσα στο Δούναβι, ανάμεσα στη Βούδα και την Πέστη, Μαργαρίτα αν δεν κάνω λάθος το νησάκι αυτό, έτσι, και υπήρχαν εκεί κατασκηνώσεις φοβερές και τρομερές. Ναι, ναι. Ναι, πράγματι έτσι είναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Μην ανησυχείς, Ρούλικα, δεν σας ξέχασα. Αυτό έλειψε εδώ. Πολύ περισσότερο, γιατί θα ήθελα να προσθέσω καινούρια πράγματα σε αυτά που είπα την περασμένη εβδομάδα. Ναι, σε ποια? Για την παιδική παραθέρηση, ντε. Μπράβο, Ρούλικα. Χαίρομαι που σε αρέσει να κάνεις σωστές δουλειές. Την περασμένη φορά ξέχασα να μιλήσω για τις ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις. Α, για τις ημερήσιες παιδικές κατασκηνώσεις. Ορίστε, κάλλιστα μπορείς τώρα να επανορθώσεις την παράληψη. Λοιπόν, παιδιά, σε πολλά μέρη της Ουγγαρίας υπάρχουν τέτοιες κατασκηνώσεις. Εγώ όμως ξέρω μόνο αυτές που είναι στη Βουδαπέστη. Αυτές βρίσκονται στις ωραιότερες τοποθεσίες. Στο νησί της Μαργαρίτας, στα βουνά. Εδώ φυσικά, Ρούλικα, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι η περιοχή της Βουδαπέστης είναι γεμάτη από ωραιότατους λόφους και ότι κατά μεσής του Δούναβη, που χωρίζει τη Βουδαπέστη στα δυο, στην Βούδα και την Πέστη, υπάρχει ένα τεράστιο γραφικότατο νησί με ωραιότατα πάρκα,
ανθόκηπους, κολυμπητικές δεξαμενές, υπαίθρια θέατρα, αθλητικά γήπεδα, χορευτικά κέντρα κλπ. Ναι, ναι. Και εδώ έχει να ημερήσει για παιδική κατασκήνωση. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κάθε μέρα εκτός την Κυριακή στις 8 το πρωί ξεκινούν ομαδικά από το σχολείο τους. Για πού? Για την κατασκήνωση. Βλέπεις αυτό που παρέλειψες. Φυσικά με ειδικό λεωφορείο. Α, όχι με το τραμ δηλαδή. Όχι. Και με αυτό επιστρέφουν το απόγευμα στο σπίτι. Δηλαδή όλη τη μέρα βρίσκονται στο ύπαιθρο κάτω από την εποπτεία παιδαγωγών. Ναι, στην κατασκήνωση παίζουν. Γιατί κάθε κατασκήνωση έχει δικά της αθλητικά γήπεδα. Από εδώ ξεκινάνε οι εκδρομές για την κολυμβητική δεξαμενή. Μέσα στην κατασκήνωση τρώνε 4 φορές τη μέρα. Μόνο δείπνο δεν έχουν. Αυτό όμως το βρίσκουν στο σπίτι. Εσύ, Ρούλικα, έκανες σε τέτοια κατασκήνωση? Φυσικά. Όταν το καλοκαίρι δεν βρισκόμαστε σε παραθέρηση, τότε πηγαίνω σε τέτοια κατασκήνωση. Είναι πολύ ωραία, γιατί έχουμε όλα τα μέσα για ψυχαγωγία και αθλητισμό. Λοιπόν, Γιώργο, πότε περίπου πρέπει να είναι αυτή η περίοδος που μεταδίδεται το θέμα αυτό για την κατασκήνωση? Νομίζω πως θα είναι τέλη του 80, έτσι από την προφορά δηλαδή του παιδιού, ότι είναι παιδί δεύτερης γενιάς και λοιπά, και, ναι, και τρίτης γενιάς. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, ο χρόνος είναι αδίστακτος. Γιώργο Κούσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκπομπή αυτή που μας έδωσε τη χαρά μαζί με τους άλλους φίλους. Έχω σημειώσει και τον Γιάννη Ράπτη εδώ και τον φίλο μας τον Συλλέκτη, θύμισε μου λίγο το όνομα. Πέτρος Λιάπης. Και ο Πέτρος Λιάπης που σου έχει δώσει επίσης εξαιρετικό υλικό και υπόσχομαι ότι θα τον φιλοξενήσουμε και εδώ στην εκπομπή για να αναδείξουμε. Έχει ένα φοβερό ιστορικό αρχείο από την περίοδο δράσης του Δημοκρατικού Στρατού, έτσι? Και όχι μόνο, ναι. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Λοιπόν, ναι. Πάμε 54... Και εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά, Γιώργο μου. Πάμε 54 χρόνια πίσω να ακούσετε τα κάλαντα. Είμαστε και σε μια έτσι χριστουγεννιάτικη περίοδο. Ταιριάζει λοιπόν τα κάλαντα του 1971. Και δώστε σημασία στην ευρηματικότητα αυτών των ανθρώπων και πώς έβαζαν την αγωνία τους για την πολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις μέσα στην καθημερινότητά τους και μέσα στα κάλαντα τα οποία θα ακούσουμε. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για ώρα Ελλάδας 9 αύριο. Να είστε καλά. Ήρθαμε ξανά να σας πούμε και φέτος ευτυχές το νέο έτος. Φεύγει το 70 πια και να στην πόρτα μας χτυπά. Άρχοντες το κατέχεται με έναν τουρβά στον νόμο δωρά για το νέο χρόνο. Βασιλεία μας αγαπάς, πες μας τι έχει ο τουρβά. Να τα πω δεν έχω ώρα. Ένα μονάχα θα σας πω, τι δώρο παίρνω εκλεκτό. Σε ποιον την Τριανδρία, Παπαδοπούλου και Σία.
δραματούργο. Κάνει το ψέμα αλήθεια, όπως και στα παραμύθια. Φτάνει να υψώσει το ραβδί και η μικρή που λένε βουλή. Θα γίνει στο μομέντο ιδεώδες παρλαμέντο. Κι όλοι οι νόμοι έχουν τύχει των ελευθεριών θεσμοί. Φυλακές ηλίσια, φερέτρα τα ξερονίσια. Μαν είναι έτσι τότε πια, θα σταματήσει να μιλά. Είσαι κι ξένη προπαγάνδα για δρόμο, για δρόμο. Η χούντα δεν θα θέλει πια κι ας ίδια δημοκρατικά. Θα γίνει αυτομάτως υποδειγματικό κράτος. Δεν θα χρειάζεται θαρρό λόγους κι αφρούς να βγάζει, να υδρώνει, να βραχνιάζει. Άγιε Βασίλη, δυστυχώς έτσι γελιέται κι ο λαός. Δεν χάφτει παραμύθια, βλέπ' αυτός ποια είναι αλήθεια. Απ' τη μία κι απ' τη χρονιά στέλνουμε κι άλλη μια φορά τις πιο θερμές ευχές μας όλους τους ακροατές μας, τις πιο θερμές ευχές.